εταιρεία μας έχει δημιουργηθεί το 2013. Δραστηριοποιούμαστε στη Λεμεσό. Ασχολούμαστε με δικηγορικές και νομικές υπηρεσίες. Και έχουμε ένα δίκτυο συνεργατών σε όλη την Κύπρο και ακόμη και σε όλο τον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια δικαιούμαστε σε αυτό που ζητάει και ο κόσμος περισσότερο και ο κόσμος της Λεμεσού, που είναι το εταιρικό δίκαιο, αγοραπολισίες ακινήτων, πολιτογραφήσεις σε ξένων επενδυτών, γραφή εταιριών, διοικητικές υπηρεσίες. Οι λόγοι είναι πολλοί αρχικά. Είναι αυτό που ζητείται από τη Λεμεσό. Είναι αυτό που ζητούν οι κάτοικοι, είτε ξένοι είτε ντόπιοι της Λεμεσού. Και είναι ίσως οι λόγοι που θα έρθει κάποιος στη Λεμεσό. Δηλαδή θα έρθουν ξένοι επενδυτές στη Λεμεσό, οι οποίοι θα θέλουν υπηρεσίες δικηγόρων, λογιστών. Από το 2013 και μετά έχει παρατηρηθεί ότι σε αρκετές εταιρείες έχει αυξηθεί ο κύκλος εργασιών τους. Όπως έχω πει και πριν, με τη δημιουργία της Μαρίνας, με τη δημιουργία του καζίνου, είναι πόλος έλξης πλέον η Λεμεσός. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες να έχουν εγκατασταθεί στη Λεμεσό. Έχουμε δει ξένους επενδυτές να επενδύουν στη Λεμεσό, είτε με την αγορά ακινήτων, είτε με τη δημιουργία εμπιστευμάτων, είτε με τη δημιουργία διάφορων εταιριών. Οπότε έχουμε εμβαθύνει σε αυτόν τον τομέα για να μπορέσουμε να προσφέρουμε να έρθει υπηρεσίες σε αυτόν τον κόσμο που έρχεται στη Λεμεσό. Αρχικά η Λεμεσός είναι μια όμορφη πόλη, είναι η πόλη που αγαπάμε, που λατρεύουμε. Οπότε κάποιος που θα έρθει πρώτη φορά στη Λεμεσό, αυτό θα δει. Κατά δεύτερον, θα επιλέξει ίσως να παραμείνει στη Λεμεσό και στην Κύπρο γενικότερα για τη σταθερότητα που υπάρχει. Θα επιλέξει τη Λεμεσό γιατί είναι μια πόλη μοντέρνα, η οποία παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, προϊόντων, είτε για εξόδους είτε για χαλαρές στιγμές. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο έχει την προοπτική για το κάθε ξενό που θέλει να εγκατασταθεί εδώ, είτε η επιχείρησή του, είτε η οικογένεια του, λόγω του ότι έχει εδώ η Λεμεσός ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών, λογιστών, δικηγόρων. Έχουμε το λιμάνι, έχουμε τη Μαρίνα, έχουμε αρκετά γραφεία από όλο τον κόσμο που είναι κατεστημένα εδώ στη Λεμεσό, οπότε το επαγγελματικό περιβάλλον εμπνέει. Έχουμε και αρκετούς πελάτες που έχουν έρθει αρχικά για να ανοίξουν μια επιχείρηση, να ιδρύσουν μια εταιρεία, αλλά με το πέρασμα του χρόνου έχουν φέρει εδώ την οικογένεια τους, έχουμε αρκετά ιδιωτικά σχολεία. Εμπνέει ασφάλεια γενικότερα η Λεμεσός. Δεν υπάρχει μεγάλος δείχτης εγκληματικότητας, οπότε αυτό είναι ένα σοβαρό στοιχείο για να πάρει κάποιος την απόφαση για το που θα εγκατασταθεί. Και είναι μια όμορφη πόλη. Προφανώς και όπως έρχονται εταιρείες, ίσως κάποιοι να επιλέγουν να φύγουν από την Κύπρο για κάποιους λόγους. Στατιστικά δεν υπάρχουν ακριβή αποτελέσματα για το ποιες εταιρείες έχουν φύγει ή πόσες εταιρείες έχουν έρθει. Εγώ πιστεύω όμως ότι ίσως αρκετοί να έχουν επιλέξει να εγκατασταθούν σε άλλη χώρα για διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς ίσως να είναι η αυστηρότητα των τραπεζών πλέον στο άνοιγμα λογαριασμών, ο έλεγχος των συναλλαγών και ίσως κάποια άλλα οικονομικά ωφέλη που προσφέρουν άλλες χώρες και που δεν παρέχονται στην Κύπρο. Στην Κύπρο γενικότερα υπάρχει μέχρι και σήμερα ακόμη η νοοτροπία το ότι η γυναίκα είναι το ασθενές φύλο. Θεωρώ ότι όμως τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει αρκετά τα μυαλά. Ειδικότερα και στο επάγγελμα το δικό μου, ίσως αυτές τις συμπεριφορές να τις βλέπουμε κάποιες φορές από κάποιους παλιούς συναδέλφους και ίσως σε πολλά άλλα επαγγέλματα να φαίνεται αυτό. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεται μια γυναίκα, πόση αυτοπεποίθηση έχει και πόσο σίγουρη είναι για τον εαυτό της. Αρχικά εμείς είμαστε μέλη του ΕΒΕΛ από το 2014. Το 2013 έχουμε φτιάξει την εταιρεία, το 2014 έχουμε γίνει μέλη στο ΕΒΕΛ. Από τότε έχουμε πάρει μια μεγάλη βοήθεια από το ΕΒΕΛ. Έχουμε γνωρίσει κόσμο, έχουμε κάνει φίλους, το πιο σημαντικό είναι αυτό θεωρώ. Έχουμε γνωρίσει αρκετές εταιρείες, αρκετούς συνεργάτες. Λαμβάνουμε μέρος σχεδόν σε όλες τις εκδηλώσεις, είτε δικτύωσης, είτε εκδηλώσεις γνωριμίας και εκδηλώσεις επιμόρφωσης του ΕΒΕΛ. Οπότε η προσωπική μου άποψη είναι ότι εμάς μας έχει βοηθήσει αρκετά. Θεωρώ ότι όλες οι εταιρείες της Λεμεσού, είτε αυτές που ασχολούνται με τη βιομηχανία, με το εμπόριο, με τα προϊόντα,
και τις υπηρεσίες θα πρέπει να εγγραφούν ως μέλη στο ΕΒΕΡ, διότι είναι ένας σύνδεσμος που βοηθάει γενικότερα και τους επαγγελματίες, αλλά και φυσικά πρόσωπα να αναπτυχθούν, να εδραιωθούν, να ενημερωθούν. Τα ωφέλη που παίρνεις, που παίρνει κάποια εταιρεία, που παίρνει κάποιο πρόσωπο ως μέλος του ΕΒΕΡ, είναι πάρα πολλά σε σύγκριση με το ποσό που δίνει κάθε χρόνο για να είναι μέλος του ΕΒΕΡ.